60 λεπτά στην Ήπεθρο και απόψε από την τηλεόραση Νότος, 5η 11 Απριλίου 2019. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε στο καινούριο μας ταξίδι. Η κτηνοτροφία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρίσκεται απόψε στο επίκεντρο του ταξιδιού μας και κυρίως η οικόσιτη κτηνοτροφία. Θα δείτε στη συνέχεια τι εννοούμε, γιατί η Κρήτη και η Ελλάδα γενικότερα κατάφερε σε εποχές μεγάλης πείνας, μεγάλης φτώχειας του λαού μας, να μειώσει τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, να προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό βέβαια τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας, όπως είναι τα γυναικόπαιδα, όπως είναι οι ασθενείς. Και αυτά βεβαίως δεν έγιναν καθόλου τυχαία, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να στέκεται στα πόδια του, να παράγει μόνος του τα τρόφιμα ή ένα μεγάλο μέρος των τροφίμων που καταναλώνει. Ακριβώς επειδή μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες θεωρούνταν αδιανόητο, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, να υπάρχουν νοικοκυριά χωρίς λίγες κότες, μερικά κουνέλια, ένα-δυο γουρούνια και απαραίτητη βέβαια η κατσικούλα για να έχουν γάλα τα παιδιά, για να υπάρχει τυρί στο σπίτι. Ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ξαναδούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε πώς φτάσαμε στο σήμερα, να κάνουμε μία αναδρομή και να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό βέβαια μερικές από τις πολυτέλειες, γιατί αυτές ήταν πραγματικές πολυτέλειες του παρελθόντος. Αυτές ήταν οι πολυτέλειες και όχι αυτές που νομίζουμε ότι έχουμε σήμερα. Πριν όμως προχωρήσουμε στο βασικό μας θέμα, να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, καθώς χθες συνεταιριστές από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα βρέθηκαν στην Αθήνα, επισκέφτηκαν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχοβίτη. Αυτή η επίσκεψη είχε χαρακτήρα διαμαρτυρίας, καθώς οι συνεταιριστές ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά, όπως ήδη υποστηρίζουν, στην ενεργοποίηση της διαδικασίας, την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΟΣΔΕ. Μεταξύ βεβαίως των προέδρων των συνεταιριστικών οργανώσεων που επισκέφτηκαν τον Υπουργό και διαμαρτυρήθηκαν στον Υπουργό ήταν και ο πρόεδρος της μεγαλύτερης συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Ανδρέας Στρατάκης, τον οποίον και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Τι συμβαίνει τελικά φέτος με το σύστημα ΟΣΔΕ, τι σας είπε ο Υπουργός και τι έχετε εσείς απόψε να ανακοινώσετε στον κόσμο? Κύριε Παπαδάκη, όπως το είπατε στο ξεκίνημα, υποχρεωθήκαμε χθες μετά από μια καθυστέρηση η οποία υπήρχε, η οποία είχε γίνει και έχει γίνει και ακόμα είναι επικίνδυνη αυτή η καθυστέρηση, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Μία αντιπροσωπεία μας χθες επισκέφθηκε τον Υπουργό, στον οποίο θέσαμε το θέμα και το συζητήσαμε. Υπήρξε ένα τρομερό παρασκήνιο μέχρι αργά το βράδυ 9 η ώρα. Για την ενημέρωση τη δικιά σας και όλου του κόσμου, λέμε ότι σήμερα το πρωί άνοιξε το σύστημα. Μπορούμε δηλαδή απόψε να πούμε ότι ο παραγωγός μπορεί να ενεργοποιεί αίτηση, είμαστε καθόλου έτοιμοι σε ό,τι αφορά το μηχανογραφικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Ένωση Ηρακλείου θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση για να πούμε στον κόσμο τις ώρες λειτουργίας, τους τόπους, τα κέντρα τα οποία μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο βάζετε, κύριε Στρατάκη, θεωρείτε ότι θα σας φτάσει ο χρόνος να ενεργοποιήσετε μέχρι τις 15 Μαΐου που προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός? Κύριε Παπαδάκη, ακούστε να δείτε. Ο λόγος που πήγαμε χθες είχε να κάνει περισσότερο με το χρόνο τον οποίο τον απομείναν τα χρόνο. Η παραγωγή, τα ΚΕΑ, τα ΚΙΔ, όλη η χώρα δεν ευθύνεται σε τίποτα. Η ευθύνη ήταν και είναι αποκλειστικά του Υπουργού, του Υπουργείου και των Υπηρεσιών. Το μήνα Νοέμβριο, για να σας πω ακριβώς τι γίνεται, το μήνα Νοέμβριο έπρεπε να προκηρυχθεί η προκήρυξη για τον νέο ανάδοχο, τον οποίο αναλαμβάνει όλη τη μηχανογράφηση, όλο το βάρος σε αυτό που λέγεται ΟΣΔΕ στη χώρα. Αντί να το κάνει το μήνα Νοέμβριο και για λόγους, επιτρέψτε μου να πω, οι οποίοι ήταν καθαρά πολιτικού και παιχνίδια πολιτικά,
Αυτό έγινε στα μέσα Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τρομερή καθυστέρηση σε βαθμό που σας είπα ότι ήταν επικίνδυνη. Αυτό που τώρα ξέρετε και ξέρουμε όλοι, ότι 15 Μαΐου σύμφωνα με τον κανονισμό είναι η καταληκτική ημερομηνία. Εμείς αυτό που ζητήσαμε χθες από τον Υπουργό και προσωπικά εγώ, τον οποίο τον έχω κατέστα και υπεύθυνο και υπόλογο για όλη αυτή την καθυστέρηση, είναι να διασφαλίσει τις όποιες προθεσμίες χρειάζονται και παρατάσεις για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσει όλος ο κόσμος, 650.000 αιτήσεις περίπου σε όλη την Ελλάδα, για το νομό μας Ηρακλείου, οι οποίες υπερβαίνουν τους 50.000, οφείλει να το κάνει και πρέπει να το κάνει. Σίγουρα από σήμερα ή από τη Δευτέρα το πρωί δεν προλαβαίνουμε και εν ώψη του Πάσχα κανείς να κάνει τίποτα μέχρι τις 15 Μαΐου. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορούμε όσο και να θέλουν τα κίνδυνα, όπως και να δουλέψουμε νύχτα μέρα, δεν προλαβαίνουμε αυτό να γίνει. Άρα η παράταση επιβάλλεται. Πρέπει να γίνει πάσα δυνάμει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόση. Εμείς θα σας ενημερώσουμε στο σημείο αυτό για κάποια θέματα τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν γενικότερα με τον αγροτικό τομέα. Και συγκεκριμένα ότι σε λίγες μέρες ανοίγει και πάλι το σύστημα επιδοτήσεων σπάνιων φυλών ζώων εργασίας. Από τις 24 Απριλίου λοιπόν μέχρι τις 13 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η δεύτερη προκήρυξη των σπάνιων φυλών ζώων προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, με τους κτηνοτρόφους να πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2019 ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ αναμονάδα ζωικού κεφαλαίου ανακατηγορία ζώου ορίζεται ως εξής: βοοειδή 310 έως 333 ευρώ, πρόβατα 209 έως 232 ευρώ, έγιες 209 έως 232 ευρώ, χήρι 192 έως 215 ευρώ και υποειδή 350 ευρώ. Τα μέγιστα ποσά αφορούν διατήρηση ενός αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής. Σημειώνεται πως κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάμενων στην εκμετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση που εκτρέφει όμως ζώα της ίδιας φυλής και να είναι εγγεγραμμένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής. Τεράστια είναι η μείωση των στρεμμάτων στον ελληνικό αμπελώνα εινοποιήσιμων ποικιλιών και στην παραγωγή κρασιού από το 1990 μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της και ΟΣΟΕ, το 2018 η συνολική έκταση του ελληνικού αμπελώνα έφτανε στα 628.045 στρέμματα και η μείωση είναι της τάξης του 23,17%, αφού ήδη έχουν χαθεί συνολικά 189.390 στρέμματα από το 1990. Όσον αφορά την ενιοπαραγωγή, το 2018 ανήλθε στους 223.500 τόνους, 401.600 τόνοι ήταν ο συνολικός όγκος της παραγωγής του 1991. Η ανακάτοικο κατανάλωση ίνου στη χώρα μας περιορίστηκε τη χρονιά που πέρασε στα 19,32 λίτρα το άτομο, σημειώνοντας μια πτώση μεγέθους απόλυτου της τάξης του 34,7% σε σχέση με το 1996. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αυξημένες σε αξία ήταν κατά το 2018 οι εισαγωγές ίνου στη χώρα μας. Η αφετηρία μιας νέας προσπάθειας διασύνδεσης των παραγωγών του τυμπακίου με τα ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου έγινε τις τελευταίες μέρες μετά από σχετική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στην περιοχή η Περιφέρεια Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων και ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου. Ομάδα παραγωγών βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεχείς επαφές με ξενοδόχους του νομού Ηρακλείου για την αγορά των πρώτων ποσοτήτων οπωροκυπευτικών, προκειμένου να αρχίσει έτσι μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο. Έτσι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και απαιτούνται εκατέρωθεν υποχωρήσεις και δεσμεύσεις για να προχωρήσει το εγχείρημα, να πάρει σάρκα και οστά και να γενικευτεί τόσο στον εν λόγω Δήμο όσο και σε άλλους Δήμους της Νότιας Κρήτης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου, Μανώλης Ορφανουδάκης, δήλωσε αισιοδοξία, πιστεύοντας
ότι τόσο η πλευρά των παραγωγών όσο και η πλευρά των ξενοδόχων θα βρουν έναν κοινό δρόμο συνεργασίας ώστε τα παραγόμενα προϊόντα του Τυμπακίου σε ένα μεγάλο μέρος τους να τροφοδοτούν τις ξενοδοχειακές μονάδες του νομού και να μην χρειάζεται να κάνουν οι ξενοδόχοι εισαγωγές για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των πελατών τους ή έστω οι εισαγωγές που θα απαιτούνται στο εξής να είναι ελάχιστες. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων λόγω των εορτών του Πάσχα, οι συντάξεις του μηνός Μαΐου θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ νωρίτερα από την προγραμματισμένη περίοδο και συγκεκριμένα στους συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων και του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων θα καταβληθούν οι συντάξεις τη Μεγάλη Τρίτη, δηλαδή στις 23 Απριλίου 2019. Τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή στις 24 του μήνα, θα πληρωθούν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι. Έκτακτες ανακοινώσεις εν ώψη του Πάσχα και κατανάλωσης αυγών έβγαλε ο ΕΦΕΤ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τα αυγά πρέπει να είναι α κατηγορίας, να έχουν οσκοπηθεί και σημανθεί ανάλογα. Όσον αφορά τα συσκευασμένα αυγά, η συσκευασία πρέπει να φέρει τις εξής πληροφορίες: όνομα πώλησης, όνομα, εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του υπεύθυνου της εγκατάστασης, κατηγορία ποιότητας, κατηγορία βάρους, ημερομηνία ελάχιστης διατήρησης, τον αριθμό των αυγών ανασυσκευασία, κωδικό. Ενώ τα αυγά που φέρουν την ένδειξη έξτρα ή έξτρα φρέσκα μπορούν να πωλούνται μόνο μέχρι την 7η μέρα από τη συσκευασία τους ή την 9η μέρα από την οοτοκία. Όσον αφορά τα αυγά που πωλούνται χήμα, είναι απαραίτητες ή παρακάτω ενδείξεις. Κατηγορία ποιότητας, κατηγορία βάρους, ένδειξη της μεθόδου εκτροφής, κωδικός παραγωγού, ημερομηνία ελάχιστης διατήρησης. Όσον αφορά τα αυγά που πωλούνται χήμα στις λαϊκές, δίνεται δυνατότητα σε παραγωγούς με μικρό αριθμό οοπαραγωγών ορνήθων να πωλούν τα αυγά χωρίς υποχρέωση σήμανσης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω τον κύριο Κωστή Παπαδάκη, όχι πια με την ιδιότητα του γεωπόνου, αλλά με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που έχει έντονα βιώσει τι σημαίνει να ζει στο χωριό, να μεγαλώνει στο χωριό σε άλλες εποχές, πώς ήταν δηλαδή τότε η ζωή στο χωριό και πώς κάλυπταν τις ανάγκες τους τα αγροτικά νοικοκυριά, εάν τότε υπήρχε περίπτωση να φανταστεί και ο ίδιος ότι θα φτάνει στο σημείο σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να ακόμα και στα χωριά τα αυγά να τα αγοράζει ο κόσμος, σε ένα μεγάλο βαθμό βέβαια. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα Χριστόφορε, καλησπέρα και σε εσά και στους ακροατές σας, τους αγρότες βασικά. Να καλησπέριζουμε στο σημείο αυτό και τον πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, γνωστό καταξιωμένο επιστήμονα, κτηνίατρο. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε εδώ απόψε, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Παπαδάκη, είχαμε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, αυτά τα ταξίδια από το τηλεόραση Νότος μαζί, από την πρώτη εκπομπή. Ξεκινήσαμε μαζί. Σήμερα έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε και πάλι μέσω Skype, με τη δύναμη της τεχνολογίας βεβαίως. Και θα θέλαμε να μας πείτε, είναι υπερβολή αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή πια ο κόσμος στα χωριά, ακόμα και στην Ήπεθρο, ακόμα και τα αυγά τα αγοράζει? Είναι ένα λεγόμενο σχήμα οξύμερων που λέμε. Παλαιότερα στα χωριά, όλα τα χωριά, κάθε οικογένεια αγροτική είχε περί 5-10 κότες και με τις οποίες είχε μια παραγωγή αυγών τα οποία κάλυπτε τις ανάγκες της οικογένειας, αλλά ήταν και ένα εισόδημα. Δηλαδή στο μπακάλι που πήγαινε τα περισσότερα αγόραζε με τα αυγά. Και ας πω και κάτι που είχε και είναι έτσι αστείο. Παλιά, όταν είμαστε μικρά παιδιά, είχε έρθει θέατρο στο χωριό. Και εμείς θέλαμε να πάμε τα παιδιά και ήταν το θέατρο, ήταν το εισιτήριο 3 αυγά. Ακόμα δηλαδή και με το εισιτήριο του θεάτρου πληρώναμε με αυγά. Πολύ χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Βέβαια, ναι, βέβαια θα πει κανείς, ναι, καλά σε συμφέρει, ας πούμε, να έχεις κότες που έχουν μεγάλο κόστος, που εν πάση περιπτώσει η εκτροφή γενικότερα των οικόσιτων ζώων έχει κάποιο κόστος βεβαίως, που μπορεί να καθιστά ασύμφορο το να έχει κανείς δικά του ζώα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που στέκει κατά τη γνώμη σας.
Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Διότι στο χωριό η αγροτική οικογένεια, οι αγρότες, έχουν εισοδήματα, έχουν χόρτα, έχουν κυπευτικά, λαχανικά και μπορούν χωρίς κόστος, έχουν σιτηρά, βγάζει, χωρίς κόστος να εκτρέφουν ένα αριθμό κοτόπουλα, τα οποία δεν έχουν κανένα κόστος. Δηλαδή είναι δωρεάν. Δηλαδή μαζεύει από τον κήπο, από τα λάχανα, από τα κυπευτικά, τα φύλλα, έχει τα χόρτα του από τις εκμεταλλεύσεις που έχει και έχει ό,τι υπολείμματα από το σπίτι έχει και εκτρέφονται οι κότες δωρεάν. Είναι δηλαδή ακριβώς αντίθετο. Και γι' αυτό σήμερα είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμερων, αντί να το χωριό να τροφοδοτεί την πόλη με αυτά, να πηγαίνει από την πόλη ο πολιτής με μια κλούβα και να αγοράζουν, να δίνει η οικογένεια, οι γέροι που είναι στο χωριό, ας πούμε, λεπτά από το μισθό τους, από το μηνιάτικό τους, για να πάρουν αυγά. Δηλαδή, αυτή η περίπτωση των αυγών, δηλαδή αυτή η μεταστροπή, μας δίνει την ευκαιρία να πούμε για την εξέλιξη της γεωργίας. Δηλαδή πώς από παλιά μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί η γεωργία και η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, βαδίζει προς το χειρότερο. Δηλαδή είναι γνωστό, ειδικά σε εσένα που ξέρεις καλά τα γεωργικά και σε όλο τον κόσμο, ότι η γεωργία στην Ελλάδα είναι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης. Από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ερημωμένη οικονομία της Ελλάδος συνήλθε από τη γεωργία. Βέβαια, το κράτος είχε σημαντικό ρόλο, διότι βοήθησε με έργα προσαγγιστικά, αρδευτικά, ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα, έδωσε στους αγρότες, ας πούμε, δάνεια χαμηλότοκα και με πιστοδοτήσεις και επιδοτήσεις. Και είδαμε μια τεράστια αύξηση του εισοδήματος της ελληνικής οικονομίας, η οποία κράτησε περίπου μέχρι τη δεκαετία του 80-90. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς άρχισε να παίρνει μια κατηφόρα και σήμερα η γεωργία και ο γεωργός είναι εγκαταλελειμμένοι, αβοήθητοι και υπερφορολογούμενοι. Για να μην θεωρηθεί αυτό ότι είναι υπερβολή, θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής. Έχουμε τη στήριξη του αγρότη. Μέχρι πρότινος, πριν λίγα χρόνια, υπήρχαν γεωπόνοι, οι οποίοι είχαν κάνει σεμινάρια στους αγρότες και όχι μόνο τους εκπαιδεύανε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και επιδοτούνταν και τους δόταν και μια επιδότηση. Δηλαδή τις μέρες που κάνανε το σεμινάριο παίρνανε και μισθό. Για ένα μεροκάματο, για να χάνουν το μεροκάματο, να μην το χάνουν. Σήμερα, όχι μόνο δεν γίνονται σεμινάρια, όχι μόνο δεν επιδοτούνται, αλλά για να πληρώσεις, για να μπορέσεις να αγοράσεις λιπάσματα, πρέπει να πας να πάρεις άδεια και να πληρώσεις ιδιωτικά. Και φανταστείτε πόσα λεφτά δίνει 800.000 αγροτικές οικογένειες. Ένα λοιπόν, δεν υπάρχει στήριξη. Εκπαίδευση καθόλου. Επιδοτήσεις, παλιά τις παίρναμε χωρίς φορολογία, ότι είναι συμπλήρωμα του αγροτικού εισοδήματος, τώρα και αυτές μπαίνουν σαν εισόδημα και φορολογούνται. Πάνω στη φορολογία, ο αγρότης, και αυτό πρέπει να το ακούσουν οι αγρότες, παλαιότερα πουλούσε στο λάδι και αυτό ήταν 3%. Τώρα σου κρατούν 22%. 22-23%. Δηλαδή, αν πάρεις 1.000 ευρώ, τα 200-200, το 1/4 περίπου σου κρατάει φορολογία. Αλλά είναι χειρότερο ακόμη, ότι η φορολογία στον αγρότη γίνεται στο ακαθάριστο εισόδημα. Τι εννοώ με αυτό? Όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι επιχειρηματίες φορολογούνται μόνο στο κέρδος. Δηλαδή έχει 1.000 ευρώ, έχει έξοδα 700 ευρώ, φορολογάται στα 300. Ο γεωργός, λόγω της φύσεως της εργασίας του, φορολογάται. Δεν φορολογάται μόνο επί το κέρδος, αλλά επί του ακαθαρίστου εισοδήματος. Δηλαδή, ο Γιώργος παίρνει 1.000 ευρώ, δεν έχει όμως τη δυνατότητα να δικαιολογήσει τα μεροκάματα των παιδιών του, να δικαιολογήσει τις μετακινήσεις του, τα πάλι έξοδα του, ένα εργάτη που θα βάλει για 2 ώρες να καλύψει το θερμοκήπιο που εχάλασε. Αυτά τα έξοδα δεν μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή
απόδειξη ετοιμολόγιο να τα δικαιολογήσει και δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Οπότε φορολογάται επάνω στο κόστος, επάνω στο κόστος, το ίδιο το κόστος, για τα κατάσταση εισόδου και εσόδου του. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, θα έλεγε κανείς όμως ότι ναι, εσείς μιλάτε τώρα για 20 ας πούμε, ζώα και τα λοιπά στα σπίτια μέσα στις πόλεις, οπουδήποτε. Αλλά ρωτάτε όμως εάν η νομοθεσία επιτρέπει κάτι τέτοιο. Γιατί ακούμε πολλές φορές να λένε κάποιοι, λιγότεροι ή περισσότεροι δήμονες τέλος πάντων, ότι τα ζώα απαγορεύονται στις κατοικημένες περιοχές. Τι προβλέπει η νομοθεσία? Νομίζω ότι σε κάθε περιφέρεια έχουμε διαφορετικό νόμο, έτσι, ουσιαστικά. Όχι, ο νόμος είναι ένας, είναι κοινός, είναι παλιός, που επιτρέπει την εκτροφή 20 των ζώων σε οικισμούς μικρότερους πληθυσμιακά από 5.000 κατοίκους, σε εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, που προστατεύεται το περιβάλλον και οι οποίες είναι τουλάχιστον 30 μέτρα από νόμιμες κατοικίες και δραστηριότητες. Ο αριθμός των ζώων αυτών, γιατί η νομοθεσία επιτρέπει να μην υπάρχει άδεια λειτουργίας και άδεια εγκατάστασης, δηλαδή το κάνει ο καθένας, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, το πόσα ζώα η κόστα μπορεί να εκτρέφει ορίζεται κατά περίπτωση από τον νομάρχη, σήμερα από τον κάθε αντιπεριφερειάρχη ή από τον ίδιο τον περιφερειάρχη. Με βάση πληθυσμιακά στοιχεία, με βάση αποστάσεις. Με βάση όλα τα στοιχεία, τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά. Ασφαλώς παίρνονται μέτρα και θα πρέπει να παίρνονται σε τουριστικές περιοχές, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ενοχλήσεις. Και αυτό για μένα είναι το λεπτό σημείο στο οποίο θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση σεβαστό από όλους όσους θέλουν και για κατά την άποψή μου πρέπει να έχουν, όσοι έχουν τη δυνατότητα, 20 τα ζώα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω για τη σημασία τους. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να είναι μια νόμιμη διαδικασία και να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καταπιέζουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας ή το περιβάλλον ή να κινούμαστε σε επίπεδα παράνομων διαδικασιών και αθέμητων. Θα τα δούμε παρακάτω, κύριε Στεφανάκη. Εγώ θέλω, κύριε Παπαδάκη, για να σας αποδεσμεύσουμε από αυτή την πολύ χρήσιμη τοποθέτηση και παρέμβαση που έχετε κάνει απόψε στα 60 λεπτά στην Ήπεθρο, θέλω να μας πείτε, με βάση λοιπόν τις εμπειρίες που εσείς έχετε από το χωριό, με βάση αυτά όλα τα οποία γνωρίζετε σε παλαιότερες δεκαετίες και σε παλαιότερες εποχές, εγώ νομίζω ότι μάλιστα τα 20 ζώα υπήρχαν στη ζωή μας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά χρόνια από τότε που έχουν εγκαταληφθεί, τουλάχιστον όχι, στα χωριά, ή σε κάποιες συνοικίες έξω από την πόλη. Λοιπόν, ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε και εν ώψη Πάσχα και γενικότερα λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνει ο ελληνικός λαός? Θα ήταν πολύ σκόπιμο να επανέλθουν οι αγροτικές οικογένειες, τα οικογένεια που είναι στα χωριά, να έχουν 5-10 ζώα, όσο επιτρέπει και ο νόμος, ας πούμε, να έχουν εξυπηρετούν την οικογένειά τους, να μην ανταγοράζει. Εξάλλου, εδώ ακόμα και όλος ο κόσμος ζητάει να βρει χωριάτικο αυγό, και όχι του πτενοτροφείου, ας πούμε. Καλό είναι να έχουν, καλό να έχουν και το κρέας τους που είχαμε παλιά από μια κατσίκα, ένα πρόβατο κλπ. Αυτό ήταν να επανέλθουν παλιά και ήθελα, αλλά να συμπληρώσω στο προηγούμενο που έλεγα ότι για το φορολογία, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί, υπάρχει αυτός ο αδιανόητος φόρος του να πληρώνει ο αγρότης φόρο για εισόδημα το οποίο δεν έχει βγάλει. Ξέρετε τώρα ότι παίρνει το φορολογάδι για το εισόδημα που βγάζει φέτο και φορολογάδι και το εισόδημα που θα βγάλει του χρόνου το οποίο δεν είναι ούτε σίγουρο να το πάρει λόγω θεομενιών κλπ. Τσακαλώτος κατρούγκαλος. Και αυτό ακριβώς. Και διάφοροι άλλοι μεγαλοεγκέφαλοι τέλος πάντων που παίρνουν τις αποφάσεις. Και ο άλλος νόμος, ο απαγορευτικός νόμος, το 43 του 93 του 16, που λέει ότι αν είσαι υπάλληλος, πας και καλλιεργείς κάτι συνταξιούχος, σου κόβω το μισθό. Αυτό είναι θάνατο. Δηλαδή ένα 6 εκατομμύρια πληθυσμού τον αναγκάζει να είναι στο καφενείο ή στην τηλεόραση και να μην για να μην του κόψει το 60% της σύνταξης. Το 60% της σύνταξης. Επειδή θα μπορούσε να έχει ένα κήπο
να καλλιεργεί, να παράγει τον εαυτό, να μην τα αγοράζουμε από το εξωτερικό και να διαθέτει και στην αγορά να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Όσον αφορά, εγώ εύχομαι και για το Πάσχα αλλά και για το γενικότερα να επανέλθει τουλάχιστον στο χωριό ο τρόπος ζωής που υπήρχε μέχρι πρώτη σε κάποιο σημείο, ώστε να μην είναι αυτό το πράγμα να αγοράζει ο άνθρωπος, η ιδεούλα του χωριού, να αγοράζει αυγά από τον έμπορα του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Στεφανάκη, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να πούμε μετά στα απόψινά ζητήματα, να αναλύσουμε τι χρειάζεται να ξέρουμε για τις κότες, για την κατσίκα, για τα κουνέλια, για όλα. Ένα μήνυμα θα ήθελα και από την πλευρά σας, με βάση όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι, εγώ να πω ότι η εκτροφή η κώση των ζώων είναι δεμένη με την κουλτούρα του τόπου μας, είναι δεμένη με το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, εξυπηρετούσε διαχρονικά και συνεχίζει ευτυχώς να εξυπηρετεί τη φιλοσοφία της παρέας του ανοιχτού σπιτιού και του βρισκούμενου, που είναι το χαρακτηριστικό της κριτικής δίαιτας και της κριτικής κουζίνας. Άρα, έχουμε ιερή υποχρέωση να το μεταδώσουμε στις νέες γενιές. Από εκεί και πέρα, η εκτροφή του οικώσου του ζώου, που υπάρχει, υφίσταται μια κάμψη λόγω του ότι έρχονται αθρώα φτηνά τρόφιμα, φτηνά προϊόντα, τα οποία, με τα οποία έχουμε παρασυρθεί και έχει σταματήσει η λογική μας λόγω και της οικονομικής κρίσης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η εκτροφή των οικόσιτων ζώων είναι θέμα υγείας. Γιατί τα τρόφιμα που παράγονται είναι ανώτερης ποιότητας, προάγουν την υγεία του ανθρώπου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε και η υγεία του ανθρώπου είναι εκτός ανταγωνισμού. Θεωρείτε κύριε Στεφανάκη ότι είναι υποδιωγμό η οικόσιτη κτηνοτροφία? Όχι, σήμερα? Όχι, καθόλου. Μόνοι μας το διώχνουμε, γιατί πολλές φορές εκπαιδεύσαμε τη νέα γενιά στο να είναι στην καφετέρια, στο να μην την έχουμε εμποτίσει και εκπαιδεύσει σε αυτή την υπέροχη φιλοσοφία και ένα τρόπο ζωής. Έχουμε λοιπόν την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, τα οποία δεν έχουν ούτε μία σχέση με τα βιομηχανικά, είναι προϊόντα περιβαλλοντικά, γιατί είναι, πολύ εύστοχα είπε ο κ. Παπαδάκης, μηδενικών χιλιομέτρων, άρα αποδίδουμε και το σεβασμό μας στο περιβάλλον και στον τόπο μας. Και παράλληλα, καταλαβαίνετε ότι η ενασχόληση του ανθρώπου με τα οικόσιτα ζώα αποτελεί και μια εκπληκτική δραστηριότητα που έχει και ψυχοθεραπευτική δραστηριότητα, επίδραση. Είναι ένα υπέροχο συνέστημα που είναι δεμένος ο κόσμος, οι άνθρωποι αυτού του τόπου, με αυτή τη δραστηριότητα. Ωραία. Να βάλετε από μια... την άλλη, να προσθέσω και κάτι άλλο, έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική διάσταση, γιατί έρχεται να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα με την εξής έννοια. Όχι του να τα παράγουμε και να πάμε να τα πουλήσουμε μαύρα, γιατί αυτό αποτελεί μια παράνομη διαδικασία και ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Ακριβώς. Και είναι λάθος, αλλά είναι ότι ό,τι παράγεται με οικονομικό τρόπο και είναι οικονομικός, εξασφαλίζει, συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα. Μάλιστα. Άρα όσοι έχουν τη δυνατότητα και την υποδομή και έχουν κλήρο, δεν θα πρέπει να εγκαταλείπουν αυτή τη δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ. Μια ωτελία λοιπόν. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. 33 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σας παρακολουθείτε πάντα ζωντανά, όπως πάντα βέβαια κάθε Πέμπτη σε 9 το βράδυ, την εκπομπή 60 λεπτά στην Ήπεθρο από την τηλεόραση Νότος. Απόψε συζητάμε για την οικόσιτη κτηνοτροφία, θα μιλήσουμε και γενικότερα βεβαίως για την κτηνοτροφία. Συμβουλές, κτηνιατρικές συμβουλές από τον καθήλυν αρμόδιο, ο οποίος βεβαίως δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Αλέκο Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Παρατήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση και να δούμε κάποια οικόσιτα τα οποία συνηθίζονται και στις παλιότερες εποχές, αλλά και σήμερα όσοι έχουν οικόσιτα, βεβαίως τι άλλο, είναι οι κότες. Χωρίς κότες, ένα σπίτι παλιότερα τουλάχιστον στο χωριό, στην Ήπεθρο, ακόμα και στις συνοικίες της πόλης δεν μπορούσε να υπάρξει. Ήταν κάτι απαραίτητο για τα παλιά αγροτικά νοικοκυριά. Όμως σήμερα βεβαίως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Να δούμε, κύριε Στεφανάκη, τι γίνεται με τις κότες. Να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις τους από τη στιγμή που θα πάρουμε στο σπίτι μας πουλιά, να τα μεγαλώσουμε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θα πρέπει να προσέξουμε. Να δούμε λίγο, δηλαδή, αν χρειάζονται κάποια φάρμακα στην αρχή για να αποφύγουμε κάποιες ασθένειες, ενδεχομένως θανατηφόρες, και να δούμε και τις συνθήκες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούμε. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση στην εκτροφή των οικόσιτων ζώων πρέπει να εξασφαλίζονται δύο πράγματα. Το ευζήν τους, η ευζωία τους, δηλαδή να είναι σε ένα περιβάλλον που να προστατεύονται και να περνούν καλά. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι βγάζουν πολύ καλή παραγωγή και πολύ ψηλή ποιότητα. Από εκεί και πέρα μετά μένει σε εμάς να διαχειριστούμε σωστά το προϊόν που θα βγάλουμε. Επίσης, θα το πω γενικά και θα κάνουμε μετά εξειδίκευση. Πρέπει, αφού θέμε και πρέπει, και το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον τόπο μας, να μην ξεχνούμε κάποια πράγματα, τις εξελίξεις. Σήμερα, τα ζώα που εκτρέφονται, που τα έρχονται για να τα κάνουμε οικόσιτα, είναι βελτιωμένα ζώα, γιατί τα περισσότερα από αυτά προορίζονται για εντατική εκτροφή. Άρα, είναι πουλιά, είναι πτηνά, καταρχήν είναι δύο κατευθύνσεων. Άλλα τα κρεατόπουλα που έχουν τη δυνατότητα μέσα σε 50-60 μέρες να γίνουν 3 κιλά και άλλα είναι οι κότες αυγοπαραγωγής που είναι, τρώνε κατά βούληση όσο θέλουν και είναι 2 κιλά ζωντανές, αλλά μπορούν να βγάλουν 280 με 300 αυγά το χρόνο. Είναι δύο διαφορετικά ζώα. Είναι όμως πολύ ευαίσθητα. Άρα πρέπει να τους εξασφαλίζουμε το ευζήν και πρέπει να αλλάξουμε τη λογική. Είναι ένα ευαίσθητο ζώο. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είμαστε σε μια εποχή που έχουμε έντονη διακίνηση ανθρώπων, ζώων, προϊόντων, αγαθών. Άρα έχουμε διασπορά νοσημάτων. Κλιματική αλλαγή. Κλιματική... πάνε και έρχονται. Κλιματική αλλαγή. Να βάλουμε πολύ σωστά και την κλιματική αλλαγή, άρα θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Άρα η λογική που πρέπει να μπει είναι η λογική της πρόληψης και μόνο. Γιατί ο στόχος είναι να βγάλουμε ένα καθαρό προϊόν. Και η λογική της πρόληψης πρέπει να μπει σε όλη την αλυσίδα των εμπλεκόμενων. Από τον άνθρωπο, από τον εκολάπτη που θα βγάλει το νεοσό, το πουλάκι που ή θα είναι κρεατοπαραγωγής ή θα είναι αυγοπαραγωγής, και θα πρέπει να το εμβολιάσει και να το δώσει στον άνθρωπο για να μην του ψοφήσει μετά και να του μείνει το χρέος χωρίς εισόδημα, γιατί γίνονται πολλές φορές στις μέρες μας τέτοια λάθη με αποτέλεσμα να έχουν κάνει αυτά τα λάθη μεγάλες ζημιές στην εκτροφή των οικόσιτων ζώων. Είναι ένα πρόβλημα σύγχρονο. Άρα οι άνθρωποι που παράγουν τα πουλιά θα πρέπει να κάνουν όλες τις προληπτικές διαδικασίες για να μπορούν να ζήσουν. Επίσης, πρόληψη θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους εμπόρους και διακινητές των ζώων. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, γυρνώντας τα ή μέχρι να το πουλήσουμε να μας αρρωστήσει το πουλί και όταν θα το δώσουμε στον παραγωγό να είναι ήδη κρυωμένο ή να έχει ήδη κάποιο εταιρικό πρόβλημα ή κοκκιδίαση ή οτιδήποτε. Πρέπει να το προστατεύουμε και ο παραγωγός που θα το πάρει να πάρει ένα υγιή οργανισμό ο οποίος θα μπορέσει να μεγαλώσει αν τον προσέξει ο άνθρωπος που θα το εκτρέψει. Άρα λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, θα πρέπει να είναι καταρχάς εμβολιασμένα τα πουλιά. Ναι, πρέπει να τηρούνται τα βασικά εμβόλια και έχουμε σήμερα, η επιστήμη έχει όλη τη δυνατότητα. Και θα ξέρετε το εξής. Στη ζωική παραγωγή, που εγώ ξέρετε ότι ασχολούμαι πάρα πολύ, το δυνατότερο όπλο που είχαμε και έχουμε για την αποφυγή φαρμάκων και απολειών είναι ο σωστός εμβολιασμός. Άρα θα πρέπει να γίνεται από όλη την ολισίδα προσπάθεια πρόληψης και επίσης ασφαλώς οι συνάδελφοι το έχουν, που το έχουν πραγματικά τη λογική της πρόληψης και όπως πολύ σωστά τονίσατε, αν χρειαστεί, επειδή όταν ένα πουλί το παίρνουμε, έχει μεταφερθεί, έχει αλλάξει περιβάλλον, το βάζουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, καλό είναι τώρα που είναι μικρό και έχει το περιθώριο, να του δώσουμε, να του κάνουμε μια χορήγηση προληπτική αντιβιωτικού. Να του δώσουμε
ένα την Κοκκιδιακό όταν θα είναι 25 ημερών το κοτόπουλο για να προλάβουμε την κοκκιδίαση, γιατί οπωσδήποτε τα έχουμε στο δάπεδο, τα έχουμε σε ένα φυσικό τρόπο και τα μικρόβια είναι παρόντα. Δεν είναι, μπορούμε να αποστηρώσουμε τον κόσμο. Αν το δώσουμε όμως σε πουλάκια 25 ημερών, μετά τις 30 μέρες τα κρεατόπουλα και οι κότες αυγοπαραγωγής, εάν προσέξουμε και δεν μας κρυώσουν, δεν χρειάζονται τίποτα άλλο από μια σωστή διατροφή. Η οποία διατροφή από τι θα πρέπει να αποτελείται? Αυτό εξαρτάται από το ζώο, από το είδος, και εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής, επειδή έχω ιδία άποψη σε όλα τα επίπεδα. Η βιομηχανία της Κρήτης, όλη η βιομηχανία της Κρήτης και η βιοτεχνία παράγει μοναδικής ποιότητας φυτικές ζωοτροφές για 20 ζώα. Εκπληκτικής ποιότητας. Και αν γίνεται σωστή χρήση, παίρνουν συμβουλές για τον τρόπο χρήσης από τις βιομηχανίες και τις βιομηχανίες παραγωγής, παράγεται ένα μοναδικό προϊόν. Πραγματικά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε λάθη. Δηλαδή, έχουμε ένα κρεατόπουλο και το μεγαλώνουμε. Α, εγώ θα του δώσω καλαμπόκι. Μα δύο λεπτά. Αυτό το ζώο θέλει 17% πρωτεΐνη στην τροφή του. Και το καλαμπόκι έχει 8%. Θα κάνει μόνο λίπος. Το σακατέψαμε. Θέλει μια σωστή τροφή. Ασφαλώς θα του δώσουμε τα χόρτα του, θα το αφήσουμε να βοσκήσει, θα το αφήσουμε να κάνει τη βόλτα του. Αυτά δίνουν μια μοναδικότητα και μια ποιότητα. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το χτηριακό εξοπλισμό και τη χτηριακή υποδομή, σε μια συνοικία του Ηρακλείου, γιατί εντάξει, δεν λέμε τώρα μέσα στα λιοντάρια να έχει κάποιους κότες. Μα παρότι απαγορεύεται. Παρότι έχουμε δει, ας πούμε, κατσίκια, ξέρω εγώ, στο κέντρο της Αθήνας ή στα βόρεια προάστια. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από κριτικό χτινοτρόφο, ο οποίος είχε γίνει θέμα πριν από λίγα χρόνια στην Αθήνα. Έτσι. Είναι θέμα, δεν χρειάζεται να συζητούμε για την κοινή λογική. Βεβαίως, ο οποίος είχε στα βόρεια προάστια κάπου. Μια κατσικούλα, δύο κατσικούλες και τις εξέτρεφε τέλος πάντων. Κριτικός, είχε αυτά τα βιώματα και δεν τα εγκατέλειψε ούτε πηγαίνοντας στην Αθήνα. Και μπράβο του ανθρώπου. Λοιπόν, μέσα λοιπόν κοντά στην πόλη ή σε ένα χωριό βεβαίως, πόσο δύσκολο να έχουμε ένα κοτέτσι? Είναι πολύ πολύ εύκολο και εγώ προτείνω το εξής. Επειδή επιτέλους ο Έλληνας θα πρέπει να μάθει να ρωτά. Μαθαίνουμε ελάχιστα πράγματα στην κοιλιά της μαμάς μας. Ο τόπος μας είναι γεμάτος ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία. Ειδικούς, γνώστες με εμπειρία, με γνώση σε όλα τα επίπεδα. Ρωτούμε τους ανθρώπους, σχεδιάζουμε και φτιάχνουμε εγκαταστάσεις απλές, απλούστατες. Έχουμε ένα υπέροχο τόπο, υπέροχο, ένα υπέροχο κλίμα. Έχουμε δύο θέματα. Να προστατεύουμε τα ζώα μας από τις καιρικές συνθήκες όταν είναι πάνω από το κανονικό, τη ζέστη το καλοκαίρι θα ψοφήσουν, θα σκάσουν, άρα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα δροσισμού, πρέπει να μην το ξεχνούμε αυτό, και έχουμε μετά το χειμώνα για πολύ λίγες μέρες να τους εξασφαλίσουμε ζέστη για να μην παγώσουν. Είναι πάντως ανθεκτικές οι κότες, είναι ανθεκτικές στο κρύο, και οι κότες είναι και οι πάπιες, έτσι και οι χήνες. Αλλά θα ξέρετε ότι τα πουλιά τις πρώτες μέρες της ζωής τους, τις πρώτες 10 μέρες, θέλουν 38 βαθμούς θερμοκρασία. Μάλιστα. Διαφορετικά αρρωστήσανε. Επίσης, κάτι που θέλω να σας πω, όπως και εμείς, τα ζώα δεν πρέπει να εκτίθενται σε ρεύματα αέρα. Έχουν αρρωστήσει τις επόμενες 12 ώρες. Μάλιστα. Να δούμε λίγο όμως, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα κουνέλια. Τα κουνέλια τα οποία βεβαίως μυρίζουν έντονα, είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι εύκολο κανείς να έχει κουνέλια σε κατοικημένη βεβαίως περιοχή. Ασφαλώς και χρειάζεται μια απόσταση ασφαλείας. Είναι έτσι? Είναι. Καταρχήν είπαμε όλα τα οικόσιτα πρέπει να είναι 30 μέτρα από κάποια νόμιμη κατοικία του γείτονα. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό. 20 ζώα μπορούμε να έχουμε σε οικισμούς κάτω από 5.000 κατοίκους. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε στο Ηράκλειο μέσα, ούτε στο Ρέθυμνο, ούτε στα Χανιά. Πρέπει να μετακινηθούμε, γιατί αλλιώς χάνει τη λογική και την έννοια του οικόσιτου. Το ζώο πρέπει να έχει επαφή με τη γη, με το περιβάλλον. Και πού θα το βρούμε το χωράφι σε μια πολιτεία μας? Μάλιστα. Να δούμε λίγο με τα κουνέλια λοιπόν τι γίνεται. Τα κουνέλια λοιπόν. Το κουνέλι καταρχήν στην Κρήτη είναι ένα ζώο το οποίο καταναλώνεται όσο στη Γαλλία. Γιατί ασφαλώς έχουμε γούστο, έχουμε μυαλό, γιατί είναι το ψάρι της τεριάς. Είναι ένα φυτοφάγο ζώο,
το οποίο θέλει πάνω από 15% κυταρίνη στην τροφή του, δεν αντέχει τίποτα ζωικό και είναι τρομερά ευαίσθητο. Ψοφάει πάρα πολύ εύκολα. Είναι λοιπόν ένα ζώο άσπρο κρέας, φυτοφάγο, το λέω, σε σχέση με το κοτόπουλο που είναι παμφάγο, άρα είναι πάρα πολύ εκλεκτικό, άρα είναι πάρα πολύ ακριβό κρέας. Και δεν βάζει λίπος παρά μόνο στις λιπαποθήκες. Στην πλάτη από πάνω και στα νεφρά. Το πετάτε και έχουμε ένα κρέας άσπρο. Τώρα, το κουνέλι είναι ευαίσθητο ζώο λοιπόν. Έχει δύο σημαντικά προβλήματα που θα ήθελα να, με εξαιτία τη ευκαιρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, που είναι καινούρια, πραγματικά καινούρια. Το ένα είναι η αιμορραγική νόσος, η οποία ήρθε από το εξωτερικό. Το βλέπαμε παλιά στους λαγούς να συμβαίνει η αιμορραγική νόσος, ναι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει στην Κρήτη και θα πρέπει όσοι θέλουν να έχουν κουνέλια κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο, να τα εμβολιάζουν για την αιμορραγική νόσο. Γιατί αν θέλουν να έχουν κουνέλια, αν δεν εμβολιάσουν, κάποια στιγμή θα μπει και η νόσος σκοτώνει το 95% των ενηλίκων μέσα σε 48 ώρες. Μιλάμε για αιμορραγία. Απόλυτη καταστροφή. Αιμορραγία εσωτερική, έτσι. Ναι, είναι ένας ιός που κάνει κατακλυσμιαία αιμορραγία και δημιουργεί πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει εμβόλιο και δουλεύει υπέροχα. Θα ξέρετε ότι επειδή δεν εμβολιάζουν οι κόσιτοι εκτροφείς, κάποια στιγμή διευρύνεται και διασπείρεται το νόσημα και κάνει ζημιά και στις συστηματικές εκμεταλλεύσεις που η Κρήτη έχει σοβαρές δουλειές. Γιατί εδώ παράγεται μαζί με τα οικόσιτά μας το 50% των κουναλιών της Ελλάδος. Το άλλο πρόβλημα που θα ήθελα πραγματικά να το προσέχουν οι άνθρωποι που έχουν οικόσιτα κουνέλια είναι η εντεροπάθεια, που είναι ένα σύνδρομο που εμφανίζεται 10 μέρες αφού απογαλακτήσουμε το κουνέλι. Είναι ένα στρες, επειδή φεύγει από τη μάνα του, αλλάζει η διατροφή του και ασυνδυαστεί με αλλαγή του καιρού, ζέστη, κρύο, θόρυβο, όλα αυτά, φουσκώνει, κάνει ή δεν κάνει μια διάρρεια και ψοφά. Αυτό επειδή υπάρχει ένα μικρόβιο από μέσα, κάνει ζημιά στο κουνέλι και το κουνέλι το καίει. Άρα θα πρέπει στη φάση του απογαλακτισμού στα οικόσιτα να τους δίνουμε καταβούληση σανό καλής ποιότητος και για τους μερακλείδες καλό είναι να μαζεύουν αρωματικά φυτά, λιόκλαδα, ο τόπος μας είναι γεμάτος, πάντα ξερά. Το κουνέλι δεν αντέχει το χλωρό. Ψοφάει. Πάντα ξερά. Ασφαλώς μπορεί να μαζέψουμε θυμάρι που είναι φάρμακο και έτσι ξεπερνούμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Μια καταπληκτική πρόχειρη πρόληψη είναι την εποχή του απογαλακτισμού. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα γραμμάριο ξύδι που είναι μπόλικο στα σπίτια μας στο κιλό το νερό, να το πίνουν για μια εβδομάδα, τα βοηθάει πάρα πολύ. Λέμε λοιπόν, εντάξει, ξεπεράσαμε τα προβλήματα με τις κότες, αποκτήσαμε κότες στο σπίτι μας, ξεκινήσαμε σιγά σιγά, εκτρέφουμε, μεγαλώνουμε κτλ. Παίρνουμε τα βουλάκια, το κρέας, όλα αυτά τα σχετικά, όλα τα προϊόντα τα οποία μας δίνουν τα κοτόπουλα. Λύσαμε και το πρόβλημα με τα κουνέλια. Τώρα θέλω να δούμε λίγο με την κατσίκα τι γίνεται. Γιατί μια κατσίκα, καταρχάς για να κάνει γάλα, θα πρέπει να γεννήσει πρώτα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι το δυσκολότερο από όλα. Όχι, είναι το ευκολότερο. Το ευκολότερο. Είναι το ευκολότερο και είναι ένα από τα ζώα που στην Κρήτη, εγώ τουλάχιστον ηλικιακά το έφτασα, και θα ξέρετε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η κατσίκα, η οικόσιτη κατσίκα, είναι η αγελάδα του φτωχού. Θα ευχόμουν προσωπικά να είναι και το αγαπημένο ζώο και του πλούσιου. Γιατί το γίδινο γάλα είναι το μόνο φυσικά ομογενοποιημένο υποαλλεργικό γάλα στη φύση. Τελειώσαμε. Το κόστος παραγωγή του είναι όσο και το πρόβιο, το λέω για τους φίλους μου τους τυροκόμους, γιατί η κατσίκα είναι ένα ζώο το οποίο τρώει περισσότερο από το πρόβατο και το γάλα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και ταυτότητα στα προϊόντα που μπαίνει. Έτσι λοιπόν μια οικόσιτη κατσίκα, πέρα από το γάλα σαρόφημα μετά από το βράσιμό του στους 70 βαθμούς για παστερίωση, εκτός αν έχει κάνει ένα έλεγχο για το μελιταίο, για τη βρουκέλωση και είναι καθαρό το ζώο, οπότε μπορεί να το πιει και άβραστο άμα θέλει, αλλά πρέπει να ξέρει ότι η κατσίκα δεν έχει βρουκέλωση, να το τονίσουμε. Από εκεί και πέρα κάνει μοναδικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Έχουν μεγαλώσει γενιές ανθρώπων από την οικόσιτη κατσίκα και ξέρετε, παλιά στα χωριά που ήταν γεμάτα, την κατσίκα τη δένανε στις άκρες του δρόμου,
σταριάκια και έκανε δυο δουλειές. Μάζευε τον αθό της γης και τον έκανε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα και επίσης έκανε τη σχετική πυροπροστασία για το καλοκαίρι. Βέβαια, λένε στα χωριά, λένε σήμερα οι σύγχρονοι άνθρωποι, τέλος πάντων, όχι μόνο σήμερα, δυστυχώς εδώ και δεκαετίες, σε ό,τι αφορά την κατσίκα, ότι το γάλα αυτό, ας πούμε, έχει μια έντονη έτσι οσμή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην το προτιμούν. Και αυτό, αλλά νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το τι συνηθίζει τελικά κανείς, έτσι. Ναι, η οσμή που είναι χαρακτηριστικό του ζώου, είναι εμφανής όταν δεν είμαστε σχολαστικοί και καθαροί όταν αρμέγουμε το ζώο και περνάει μυρωδιά στο λίπος του γάλακτος και την εποχή της αναπαραγωγής των ζώων. Μάλιστα. Αν δουλεύουμε καθαρά, με πλημμένα χέρια και έχουμε διατηρούμε καθαρά τα ζώα μας, η οσμή είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Πολύ καλύτερο φυσικά. Πολύ καλύτερο από το αγελαδινό γάλα. Δεν το συζητούμε. Δεν είναι συγκρίσιμο σαν γάλα. Ούτε τα τυροκομικά προϊόντα από γίδινο γάλα είναι συγκρίσιμα με άλλα τυροκομικά προϊόντα. Κύριε Στεφανάκη, να δούμε λίγο γενικότερα με την κτηνοτροφία, σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχουμε βεβαίως εδώ απόψε κοντά μας, για να σας ρωτήσω, αυτή την περίοδο υπάρχουν κάποιες ασθένειες στις οποίες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή οι κτηνοτρόφοι μας? Οι κτηνοτρόφοι μας τα τελευταία 3 χρόνια ταλαιπωρούνται φρικτά. Ταλαιπωρείται απίστευτα το σύστημα το παραγωγικό, γιατί καλούνται να υποστηρίξουν τη φτώχεια και την ανέχεια του ελληνικού λαού. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Βλέπουμε τους κτηνοτρόφους να κουβαλούν τα σανό στην πλάτη εν μέσω χιονοθύελλας, σε αποκλεισμένα επιμνιοστάσια. Αυτά τα δείχνουμε γιατί είναι πολλοί που συνηθίζουν να κατηγορούν τους κτηνοτρόφους ότι κάθονται στα καφενεία τέλος πάντων και, και δεν εργάζονται, έτσι. Στα καφενεία κάθονται άνθρωποι οι οποίοι συνήθως δεν είναι κτηνοτρόφοι. Μάλιστα. Έτσι. Μπορεί, πολλοί δηλώνουμε διάφορα επαγγέλματα, αλλά δεν είμαστε αυτό που είμαστε. Ακριβώς. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ακριβώς. Ένας κτηνοτρόφος έχει το δικαίωμα να καθίσει το μεσημέρι στο καφενείο, είναι η ξεκούρασή του, είναι η επικοινωνία του, αλλά οι ώρες που έχει δουλέψει είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν κάποιες ασθένειες λοιπόν τώρα που θα μπορούσαμε αυτή να... Αυτή την εποχή που είναι η άνοιξη, θέλει μεγάλη προσοχή στο χλωρό χόρτο που είναι μεγάλο αλλά είναι γεμάτο νερό και τα ζώα στομαχιάζουν. Δεν θέλει λεμαργία, όχι πάνω από μια ώρα βόσκηση την ημέρα μέχρι να αρχίσει να μεστώνει το χόρτο και θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να προσέχουμε τα εξωπαράσιτα που μεταφέρουν τον καλοκαιρινό πυρετό πέρα από τις ζημιές που κάνουν τα ίδια για να μην μας δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα, προσοχή στα καινούρια δεδομένα. Είχαμε φέτο πολλά νερά. Το χόρτο του Απρίλη και του Μάη το φετινό δεν έχει καμιά σχέση με το χόρτο του Απρίλη και του Μάη του περσινού που δεν είχε βρέξει. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Νίκο Καραταράκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόφορε, καλησπέρα. Είπε ο κτηνίατρος, ο κύριος Στεφανάκης, ότι έχει κάνει πολλά νερά φέτος, με αποτέλεσμα να είναι βεβαρημένο το χόρτο, να έχει πολλή υγρασία, να κάνει ζημιά. Πέρα όμως από τη ζημιά που γίνεται βεβαίως στα ζώα, είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες πολύ μεγάλες καταστροφές στη Σιτία. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να δούμε έτσι κάποια στιγμή και μερικά πλάνα από ντρόουν του καλού συνάδελφου του Νίκου του Σαράντου, ο οποίος έκανε για άλλη μια φορά εκπληκτική δουλειά. Βεβαίως μιλάμε όμως για πλάνα καταστροφής. Λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες μέρες, Νίκο? Κοίταξε, Χριστόφορε, οι επόμενες ημέρες δεν προβλέπονται φαινόμενα τέτοιας έντασης. Αυτό είναι, θα λέγαμε, ευτυχώς. Υπάρχουν κάποιες βροχές, ιδιαίτερα τη Δευτέρα και την Τρίτη, βροχές σχεδόν σε όλη την Κρήτη, αλλά δεν έχουν μεγάλη ένταση, την ένταση που είχαν τα φαινόμενα το Σάββατο και είχαμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Αν θέλεις όμως να δούμε τις μέρες μία-μία, αύριο λοιπόν θα έχουμε κατά διαστήματα έτσι αυξημένη συννεφιά κατά τόπους στην Κρήτη και θα έχουμε μια πιθανότητα για λίγες βροχές τοπικού, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-νοτιοανατολική 5 με 6 μποφό και η θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς. Πάμε το Σάββατο, όπου η μέρα ξεκινάει χωρίς βροχές, θα έχουμε συννεφιά. Ωστόσο, σταδιακά θα πυκνώσουν οι νεφώσεις έτσι κατά τόπους
και θα έχουμε πάλι λίγες βροχές, οι οποίες όμως θα είναι και αυτές τοπικού χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή βροχές οι οποίες είναι εκτεταμένες και σε πολλές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 5 με 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο για όσους ταξιδεύουν. Σταδιακά βέβαια θα γίνουν δυτικοί, δυτικών διευθύνσεων, με την ίδια περίπου ένταση. Τώρα την Κυριακή ο καιρός θα είναι καλός, λίγη συννεφιά κατά τόπους παντού στην Κρήτη. Μεσημέρι και απόγευμα στις υπηρωτικές περιοχές μακριά, δηλαδή από τη θάλασσα, θα έχουμε αυξημένη συννεφιά και δεν αποκλείεται στα ορεινά. Το ξαναλέω, μεσημέρι και απόγευμα να έχουμε κάποιες βόρες έτσι κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, νοτιοδυτικοί, πάλι τοπικά 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Και πάμε τώρα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα έχουμε αρκετές βροχές, θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλο το νησί. Θα είναι περισσότερες οι βροχές και μεγαλύτερες ένταση, θα έλεγα, αλλά όχι όμως, δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα που θα μας προκαλέσουν έτσι προβλήματα κατά τόπους. Οι άνεμοι τη Δευτέρα θα είναι δυτική, νοτιοδυτική, τοπικά 6 μποφόρ. Και πάμε τη νύχτα εντωμεταξύ της Δευτέρας θα έχουμε μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο την Τρίτη αναμένεται ξανά να ξαναβρέξει. Πάλι οι βροχές θα είναι αρκετές, θα έλεγα, σε όλο το νησί. Θα έχουμε και στροφή των ανέμων σε βοριάδες. Θα στραφούν σε βοριάδες οι άνεμοι στο Αιγαίο. 6 μποφόρ ίσως τοπικά και 7. Και θα υποχωρήσει λίγο και η θερμοκρασία. Τώρα το βράδυ της Τρίτης αναμένεται βελτίωση του καιρού, θα σταματήσουν δηλαδή οι βροχές και έτσι πάμε την Τετάρτη, τελευταία ημέρα που θα δώσουμε στην πρόγνωση, όπου ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στην Κρήτη. Συνεχίζουν οι βοριάδες με μια ένταση λίγο μικρότερη, τοπικά 6 μποφόρ και μια ακόμα μικρή υποχώρηση θα λέγαμε της θερμοκρασίας. Χωρίς όμως βροχές, βελτιωμένος ο καιρός. Μάλιστα. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν από υπτάμενη κάμερα του Νίκου του Σαράντου τα πλάνα αυτά της καταστροφής. Πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές. Ναι. Εξαιρετικά σοβαρά τα προβλήματα. Κύριε Στεφανάκη, νομίζω ότι θα έχουμε σίγουρα, πρέπει να έχουμε ζημιές και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα, κύριε Στεφανάκη. Οι ζημιές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ έντονες και εγώ θα ήθελα να είχαμε την ευκαιρία να βλέπετε. Γιατί ιδιαίτερα το σύστημα της εγωπραγματοτροφίας είναι εντελώς εκτεθειμένο στις φυσικές αυτές επιδράσεις. Άρα υποφέρει όλο το σύστημα. Υποφέρουν τα ζώα, υποφέρουν οι υποδομές, υποφέρει ο βοσκότοπος. Εδώ σε καλλιεργούμενες εκτάσεις δεν μπορούν να μπουν τα ζώα μέσα. Έτσι. Και ασφαλώς η πολλή υγρασία, δεν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Η υγρασία λοιπόν με ψηλή θερμοκρασία βοηθούν στον πολλαπλασιασμό των μικροβίων, των παρασίτων. Άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι κτηνοτρόφοι, γιατί είναι εκτεθειμένα τα ζώα σε όλη αυτή τη μεταβολή. Και πρωτόγνωρη θα μπορούσα να πω φέτο για ορισμένες περιοχές. Δίχως τώρα τις ζημιές οι οποίες είναι απίστευτες, όταν βλέπετε τη ζημιά που έγινε, ας πούμε, στο βόρειο δικό άξονα ή σε δρόμους χρόνια υπαρκτούς, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι, είναι απροσπέλαστοι με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα κόστη παραγωγής, την προσβασιμότητα και βέβαια, την βέβαια. Θα έχουμε και αυξημένο πρόβλημα, εντονότερο πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι το βλέπουμε και το ζούμε όλοι μας, ακόμα και μέσα στην πόλη, από κουνούπια. Ναι, έχουν νωρίς κάνει την εμφάνισή τους. Είναι κάτι μη φυσιολογικό φέτος. Σκνίπες, κουνούπια. Ναι. Περιμένουμε έτσι μια δύσκολη χρονιά από άποψη παρασίτων και μικροβίων. Και ψήλους ενδεχομένως μπορεί να συναντήσει κανείς. Δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρει ο κτηνοτρόφος, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ασβέστη. Όλα αυτά τα καινούργια προβλήματα, επειδή είναι σύνθετα, θα είναι και σύνθετους τρόπους αντιμετώπισης. Δηλαδή θα είναι την πρόληψη, πρέπει να δουλέψουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ναι, βοηθάει, ας πούμε, ο άσβεστος, γιατί απορροφά την υγρασία. Παράλληλα κάνει και μια απολίμαση και παράλληλα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τους κτηνιάτρους, ούτως ώστε να γίνεται η χορήγηση του κατάλληλου συνδυασμού φαρμάκων. Άρα από τώρα λοιπόν να ξεκινήσει ο κόσμος σιγά σιγά να χρησιμοποιεί κάποια φάρμακα. Πριν φορτώσει το πρόβλημα, γιατί όταν το πρόβλημα γίνει ανεξέλεγκτο,
δεν περιορίζεται, πιστέψτε με. Μάλιστα. Και βέβαια, σημαντικές συμβουλές από τους μετεωρολόγους. Ο Νίκος ο Καραταράκης μας είχε πει την προηγούμενη φορά ότι θα έχουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ναι, λοιπόν, είναι μια ακριβή πολυτέλεια αυτή η έγκαιρη προειδοποίηση και η πρόληψη. Απαραίτητη όμως, εντελώς απαραίτητη πραγματικά. Η έγκαιρη προειδοποίηση. Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Καραταράκη και τον πρόεδρο του Παρατήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον γνωστό χτινίατρο Αλέκο Στεφανάκη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και καλή επιτυχία στις εκπομπές. Να είστε καλά. Έχουμε κάνει κι άλλες μαζί στο παρελθόν, πολλές εκπομπές μαζί και νομίζω ότι είχαν επιτυχία. Νομίζω ότι είχαμε αποτελέσματα στην ενημέρωση του κόσμου, στη λήψη σημαντικών μέτρων. Ξέρετε ότι εκπληκτικά και εξαίρετοι συνάδελφοι από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θα είναι στη διάθεσή σας όταν θέτε για τα διάφορα θέματα να σας φέρω σε επικοινωνία. Μεγάλη μας τιμή και σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ολοκληρώθηκε άλλο ένα ταξίδι στην Ήπεθρο. 60 λεπτά στην Ήπεθρο λοιπόν έλαβαν τέλος και για απόψε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη σε 9 το βράδυ. Μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα η επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.